ανοιχτά να τα συζητήσουμε. Πάμε στο Δημήτρη Κρικέλα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για μια είδηση. Έλα, Δημήτρη. Ναι, έχουμε μια δήλωση πριν από λίγη ώρα από τον Νίκο Δένδια, όπου ο Υπουργός Άμυνας βρίσκεται στις Βρυξέλλες, καθώς συμμετέχει στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί μεταξύ θα συζητηθεί και η ευρωπαϊκή επιχείρηση, η οποία είναι στα σκαριά για την Ερυθρά Θάλασσα, και οι επιχειρησιακές προκλήσεις που παρουσιάζονται. Κατά την προσέλευσή του, λοιπόν, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε και ότι θα προτείνει και θα προσφέρει να αναλάβει η χώρα μας τη διοίκηση της επιχείρησης, ναι. Όπως επίσης είπε ο Υπουργός Άμυνας, θα προσφέρει το στρατηγείο της Λάρισσας ως στρατηγείο για την επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ναυτικής Δύναμης στην Ερυθρά Θάλασσα και στον κόλπο του Άντεν. Τώρα, σύμφωνα με όσα συζητούνται, η Ναυτική Αποστολή Ευρωπαϊκή θα λειτουργεί υπό τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στόχος είναι οι 27 να έχουν κλειδώσει για αυτή τη συγκεκριμένη αποστολή το αργότερο μέχρι τις 19 του Φεβρουαρίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι μια καθαρά αμυντική αποστολή, κάτι που μεταφράζεται σε συνοδεία και προστασία των εμπορικών πλοίων που πλέουν στην περιοχή και όχι, αν θέλετε, σε χτυπήματα εναντίον αντιδράσεων, ναι, των Χούδης στην Ιεμένη, όπως πραγματοποιούν τις τελευταίες εβδομάδες οι Αμερικανοί. Είναι, να πούμε, μια ξεχωριστή αποστολή από την επιχείρηση θύλακας ευημερίας που προγραμματίζεται κατόπιν πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Πολιτειών και στην οποία η χώρα μας έχει δώσει ότι θα συμμετάσχει με μία φρεγάτα. Ανεξάρτητα όμως από το γεγονός ότι μιλάμε για δύο αποστολές, πληροφορίες αναφέρουν ότι η χώρα μας θα συμμετάσχει με ένα και μόνο πολεμικό πλοίο. Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.